Αφρικανικές δυνάμεις. Καθίστε εδώ που είστε, δεν κινείστε καθόλου. Εντάξει, άμα να φύγουν έκλεισε στη Βιοκαρπέτη η Εθνική Οδός. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν μπλόκα προς το Μοργάνι, όπου ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και εκεί μπήκαν μπροστά στα χωράφια και στα γεφύρια και τους κλείσαν. Στον Αλμυρό επίσης υπάρχουν δυνάμεις και στα Φάρσαλα που κατευθύνονται προς τον Αλμυρό. Δεν έχω επικοινωνία σε ποιο σημείο τους έχουν μπλοκάρει. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Η τρομοκρατία δεν θα περάσει! Εάν έβλεπε κανένας ή αν διαβάζοντας τα πρακτικά στη θέση του Πασόκ, τότε την είχε η Νέα Δημοκρατία και έλεγε αυτά που λέει σήμερα η Νέα Δημοκρατία, και τη θέση της Νέας Δημοκρατίας τότε την είχε ο εισηγητής του Πασόκ. Ακριβώς τα ίδια πράγματα. Τώρα με τα πόδια, με τα τρακτέρ! Για 30 μερόνυχτα αντιμετωπίσαμε την κρατική καταστολή και τον αυταρχισμό της κυβέρνησης, καθώς η απάντηση στα αιτήματά μας ήταν τα ΜΑΤ, τα χημικά, τα δακρυγόνα. Δώσαμε ένα αγώνα περηφάνειας και αξιοπρέπειας. Τους αγρότες τους στέλνω για παρακόλληση κοινωνία, ενώ τα τρακτέρ ήταν στην άκρη. Έχουμε δημοκρατική κυβέρνηση. Έτσι δεν είναι. Δεν μπορεί στο Παρίσι να μπαίνουν χιλιάδες τρακτέρ και στην Αθήνα 50 τρακτέρ να μην μπορούν να μπουν. Εμείς να ξεκαθαρίσω από την αρχή ότι για τους μικρομεσαίους αγρότες ενδιαφερόμαστε. Εμείς είμαστε και εκφράζουμε το οργανωμένο αγροτικό κίνημα, που έχει αγροτικούς συλλόγους, που έχει ομοσπονδίες. Η ανάπτυξη που ευαγγελίζονται και επαγγέλλονται είναι ανάπτυξη για τους λίγους ξανά. Είναι ανάπτυξη για τις μεγάλες καπιταλιστικές αγροτικές επιχειρήσεις και είναι ξερίζωμα για τη μικρομεσαία αγροτιά. Οι παράδειγες δεν μαζεύονται άμα δεν βάλεις το χέρι, ή θα το βάλεις στο μεγάλο κεφάλαιο, θα το πας 45% ή θα έρθεις στα λιανόψαρα και θα τα ξαφανίσεις. Αδέρφια, εργάτες, εργαζόμενοι, αυταπασχολούμενοι, συνάδελφοι, αγρότες. Θέλουμε προκαταβολικά να σας ευχαριστήσουμε την εργατική τάξη, τα σωματεία, το ΠΑΜΕ, για την βοήθεια που μας δώσατε 40 μέρες που ήμασταν στα μπλόκα. Στο χωριό μου λένε μια παροιμία και είναι πολύ χαρακτηριστικό. Όταν του λύκου, λέει, τον πέφτουν τα δόντια, η γίδα τον βγάζει στη γλώσσα και τον κοροϊδεύει γιατί δεν μπορεί να το φάει. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι μας ξυδόντιασε ή το σύστημα όλο και της αστικής τάξης, οι κυβερνήσεις, η αντιπολίτευση κτλ. Ή τα μέσα ενημέρωσης ότι μας ξυδόντιασαν, κάνουν λάθος. Έχουμε και μεγάλα και κοφτερά δόντια. Και μπορούμε να την πλήξουμε τη γίδα. Σε κάθε χωριό να φτιάξουμε αγροτικό σύλλογο. Σε κάθε νομό να φτιάξουμε ομοσπονδίες και να ασχοληθούμε από τον δρόμο που δεν μπορούμε να πάμε στο χωράφι, από το μικρότερο έργο, από το σχολείο που δεν έχει δάσκαλο, από το νοσοκομείο που δεν έχει γιατρό και σύραγγα και φάρμακα, μέχρι τα μεγάλα προβλήματα. Άρα, οργάνωση, ενότητα με βάση τα συμφέροντά μας, κοινή συμμαχία με τους εργαζόμενους και αγώνας. Αγώνας ανυποχώρητος μέχρι να φτάσουμε αυτό που παράγουμε να το κάνουμε εμείς κομμάτι.